Γεια σα από τη Λευκοσία. Έχουμε μπει στον 8ο μήνα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ρωσική εισβολή έχει φέρει πόνο, θάνατο και καταστροφή. Όμω, σημαντικέ είναι και οι απώλειε του φυσικού πλούτου τη χώρα. Ο Ουκρανό Υπουργό Περιβάλλοντο ταξίδεψε στην Κύπρο για την 9η Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον στην Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ρούσλαν Στρίλετ μιλάει στο Euronews για του φυσικού πόρου τη πατρίδα του που έχουν χαθεί για την πορεία του πολέμου και για την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων που βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν δύσκολο χειμώνα. Στους 7 πρώτους μήνες του πολέμου έχουμε καταγράψει περισσότερες από 2.000 επιθέσεις κατά του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Έχουμε κάνει μια πρώτη εκτίμηση της ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι Ρώσοι στο περιβάλλον της Ουκρανίας. Το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. <οποίηση> Όλοι κατανοούμε πω είναι ένα τεράστιο, ένα πραγματικά τεράστιο ποσό. Η ζημιά στο έδαφο τη χώρα μου είναι σημαντική και αποτιμάται στα 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστο των επιπτώσεων τη υψηλή ατμοσφαιρική ρήπανση υπολογίζεται σε 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιο καταγράφει τι φθορέ? Από την αρχή του πολέμου, πρωταρχικό έργο του Υπουργείου ήταν η καταγραφή των φθορών και των απολειών. Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα εργασία στην κρατική επιθεώρηση περιβάλλοντο, η οποία και καταγράφει περιβαλλοντικά εγκλήματα 24 ώρε, 7 ημέρες την εβδομάδα. Έχουμε αναπτύξει νέε μεθοδολογίε για τον υπολογισμό τη περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τι εκτεταμένε μάχε. Πριν από τον πόλεμο, κανεί δεν είχε μια τέτοια μεθοδολογία. Ελπίζω και πιστεύω πως στο μέλλον κανείς δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια μεθοδολογία. Ποιο στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας? <Το> Σήμερα η Ουκρανία έχει μια άνευ προηγουμένου υποστήριξη από πολλές χώρες. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάρη σε αυτές τις κοινέ προσπάθειες, η Ουκρανία έγινε εταίρος στο LIFE. Πρόκειται για πρόγραμμα της Κομισιόν που θα μας βοηθήσει στην υλοποίηση κάποιων περιβαλλοντικών έργων. Στόχος είναι να ανακτήσουμε τη φύση μας, την άγρια φύση μας, για να είμαι πιο συγκεκριμένο. Επίση, <συντήριξη> έχουμε συνεργασία με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Υπηρεσία Προστασία του Περιβάλλοντο των Ηνωμένων Πολιτειών συμβάλλει στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. <συντήρι> Ακόμη, πολλέ χώρε όπω η Πολωνία η Λιθουανία, η Δημοκρατία της Τσεχίας μας βοηθούν να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να εντάξουμε αυτούς τους κανόνες στο δικό μας νομικό οπλοστάσιο και στην νομοθεσία μας. Κατανοούμε ότι η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει ένα άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αποτελεί δέσμευσή μας. Εργαζόμαστε λοιπόν καθημερινά και εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε την νομοθεσία μα και για να υιοθετήσουμε τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο μα είναι, κάποια μέρα, να γίνουμε πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι οι Ουκρανικέ δυνάμει κερδίζουν έδαφο. Πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε αυτόν τον πόλεμο. Του πρώτου μήνε, πολλοί είχαν αμφιβολίε. Σίγουρα πιστεύω πω θα κερδίσουμε. Σε 7 μήνες, ο στρατός μας έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή και αυτό συνέβη γιατί όλος ο πολιτισμένος κόσμος στέκεται στο πλευρό μας. Δεν μας βοηθάει μόνο με όπλα, αλλά μας βοηθά να εφαρμόσουμε νέες ιδέες και πολιτικές. Γιατί όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα ουκρανικά σύνορα. Υπερασπιζόμαστε τα σύνορα όλου του πολιτισμένου κόσμου. Μετά από τόσους μήνε αγώνων και θυσιών, οι Ουκρανοί διατηρούν το ηθικό του ψηλά. Οι Ουκρανοί είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε. Αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μου, κυβέρνηση, βουλευτέ, στρατό και εθελοντέ, είμαστε επικεντρωμένοι στο να κερδίσουμε αυτό το δύσκολο πόλεμο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το αυτοκρατορικό καθεστώ τη Ρωσία πρέπει να καταστραφεί. Η διεθνή κοινότητα και πιο συγκεκριμένα η Ευρώπη σα έχει προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια. Όμω, καθώ περνάει ο καιρό, φοβάστε ότι αυτή η βοήθεια μπορεί να μειωθεί. Οι Ευρωπαίοι μπορεί να ζητήσουν ένα συμβιβασμό λόγω τη ενεργειακή κρίση. Τώρα βλέπουμε ότι η υποστήριξη τη Ευρώπη και άλλων χωρών αυξάνεται, ενισχύεται. Είμαι σίγουρο ότι αυτό δεν θα αλλάξει στο μέλλον. Θα κάνουμε το καλύτερο. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την υποστήριξη όχι μόνο για να νικήσει η Ουκρανία, αλλά και για να σωθεί ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος. Minister, thank you for your time and for this interview.